πού βρήκε ο Μωυσής το ραβδί με το οποίο χτύπησε τη θάλασσα και έγινε στεριά και πέρασε με τους Ισραηλίτες. Πω πω, πού να το βρήκε άραγε το ραβδί? Μήπως τα αγόρασε από τίποτα, από του Λαμπρόπουλου εδώ κάνα κατάστημα, τίποτα, ξέρω εγώ. Σε διαδύσκολο να έβρισκε και ένα ραβδί. Και μάλιστα αυτό το ραβδί το είχε όταν έβασκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ. Αυτό το ραβδί είχε πάρα πολύ αξία και σημασία. Όχι καθε αυτό, αλλά διότι το κρατούσε ο Μωυσής που ήταν υπηρέτης του Θεού και με το ραβδί αυτό έκανε όλα τα θαύματα. Όταν εμφανίστηκε ο Θεός εις την Βάτων, ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εγώ τώρα θα βρω μια ευκαιρία να πω κάτι περισσότερα, τότε έγινε το εξής. Πήγε να δει, μπα, τι είναι αυτό που να φλογίζεται η Βάτος, να μην καίεται όμως. Πήγε να δει το μυστήριο. Και τότε άκουσε, μη προχωρείς, βγάλε τα παπούτσια σου, ο τόπος είναι ιερός. Και εκεί ο Θεός του είπε, εγώ μη κύρωσα ο Θεός σου, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ κλπ. Και του λέει ο Θεός, όταν τον στέλνει στην Αίγυπτο να βγάλει τον λαόν, 2 εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν δούλοι στον, κατήντησαν δούλοι στον Φαραώ και έκαναν βαριά έργα, και εκείνος ο Μωυσής δεν μπορούσε, δίσταζε, εγώ θα ηγηθώ ενός λαού 2 εκατομμυρίων, να τον βγάλω από την Αίγυπτο μια στιγμή που υπάρχει τέτοια βαναυσότης εκ μέρους του Φαραώ? Και τότε του λέει ο Θεός, τι κρατάς στα χέρια σου? Τσομπάνεις, είπε. Τα πρόβατά του είναι λίγο πιο πέρα. Τι κρατάς? Κάνει έτσι όμως, το ραβδί αυτό. Πέταξε το κάτω. Όταν το ρίξε κάτω, έγινε ένα φίδι, όσο το μήκος της γλίτσας, θα λέγαμε, έτσι. Δηλαδή, της ράβδου. Τρόμαξε ο Μωυσής. Πιάσ' το, λέει, από την ουρά. Το πιάνει και έγινε πάλι μπαστούνι. Όταν θα πας στο Φαραώ, θα του κάνεις αυτό το σημείο. Μετά του λέει, δες το χέρι σου, το κοίταξε. Τι χρώμα έχει? Το χρώμα που έχει το δέρμα. Βάλ' το εδώ μέσα, στον κόλπο σου. Βγάλ' το. Έγινε άσπρο, δηλαδή λεπρό. Λεπρό. Ξαναβάλε το χέρι σου, έγινε υγιές. Αυτά τα δύο σημεία θα κάνεις μπροστά στο Φαραώ. Ώστε αυτή η ράβδος, παιδιά, είχε μια ιστορία. Διότι χρησιμοποιήθηκε για να κάνει τα θαύματα αυτά στο Φαραώ, όπως και τις πληγές. Αλλά εκεί που ήταν το κυριότατο, ότι με αυτήν την ράβδον, όταν ο λαός πια φεύγει μετά από τις 10 πληγές που επήλθαν στην Αίγυπτο και φτάνουν πρώτης ερυθράς θαλάσσης, λέει ο Θεός που βόησε ο λαός, γιατί οι Αιγύπτιοι μετάνιωσαν και τους κυνηγούσαν από πίσω για να τους γυρίσουν ξανά, του λέει ο Θεός, με το ραβδί σου χτύπα το νερό. Ποιο νερό? Τι θάλασσα. Ήτανε στενοπό εκεί, πλην όμως θάλασσα. Ρίξα μια μαρτιά, εκεί που είναι σήμερα το Σουέζ, λίγο πιο κάτω. Τότε δεν υπήρχε το Σουέζ, βέβαια. Ήτανε ξηρά. Ήταν λίγο πιο κάτω, που ήταν θάλασσα. Βέβαια στενοπή. Και χτυπάει, πώς χτύπησε άραγε, εδώ θέλω να προσέξετε. Χτύπησε, η θάλασσα είναι έτσι, και χτύπησε κάθετα στη θάλασσα. Και έγινε ξηρά. Και πέρασε ο λαός. Όταν πέρασαν απέναντι, λέει ο Θεός πάλι στο Μωυσή, χτύπα τώρα οριζόντια. Όχι έτσι, αλλά έτσι. Και ξαναενώθηκε η θάλασσα. Με το ραβδί του τι σημείωσε?
το σημείο του Σταυρού. Γι' αυτό και υπάρχει, είναι το πρώτο τροπάριο στους κανόνες που έχουμε, σταυρών χαράξας Μωσής. Πώς εχάραξε το σταυρό Μωυσής? Τη μια φορά χτύπησε κάθετα και την άλλη οριζόντια και σχηματίστηκε ο σταυρός, που σημαίνει με τη δύναμη όχι της ράβδου του Μωυσέως, αλλά με τη δύναμη του τιμίου σταυρού επέρασε ο λαός από την ερυθρά θάλασσα. Αυτή είναι με λίγα, πολύ λίγα λόγια η ιστορία της ράβδου του Μωυσέως. Πού το βρήκε το ραβδί? Όπου βρίσκουν οι τσομπάλιδες ένα ραβδί για να διευθύνουν και να κατευθύνουν τα πρόβατά τους. Αυτά και για αυτήν την απορία.